Στην Πάτρα, από την Πέμπτη μέχρι και χθες, διοργανώθηκε το πρώτο Βαλκανικό Φεστιβάλ Μουσικής, στο οποίο συμμετείχαν μουσικά σχολεία από τα Βαλκάνια. Στο φεστιβάλ είδαμε μουσικά σχολεία από Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, Τουρκία, Αγρίνιο, Άμφισσα, Βόλο, Δράμα, Καρδίτσα, Κόρινθο, Λευκάδα, Λαμία, Μυτιλίνη, Πάτρα, Πειραιά, αλλά και Σιάτιστα. Το θεωρώ γελίο. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο, που ενδεχομένως δεν το ξέρει, σε όλα τα μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη, ήθιστε οι χώρες που λαμβάνουν μέρος να παρελάσουν, να παρελάβουν μέσα από την πόλη που γίνεται το φεστιβάλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποια ακροδεξιά στοιχεία αυτό το λαμβάνουν ως πρόκληση, εμείς δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Αρκετοί μαθητές έκαναν και παρέλαση με τις σημαίες των χωρών τους. Μεταξύ αυτών και παιδιά από την Αλβανία που με τα όργανά τους παρέλασαν από τον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου. Τι ήταν να ανέβει αυτή η φωτογραφία στο διαδίκτυο? Οργίασαν ορισμένοι γράφοντας σχόλια κατά της Αλβανίας και θεωρώντας πρόκληση την ενέργεια των 15χρονων. Διότι είναι ανεπίτρεπτο πάνω απ' όλα για τα παιδιά και δευτεροβόντως κάνουν πολύ κακό και δυναμητίζουν το θεσμό. Η μουσική και το φεστιβάλ είναι, πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα, τέτοιες δραστηριότητες για να ρίχνουμε τα σύνορα. Να μην υψώνουν τύχη ανάμεσα στις ψυχές και τις καρδίες των ανθρώπων. Μέχρι και στην ακροδεξιά εφημερίδα Στόχος έγινε θέμα και η οποία έγραψε ψευδώς πως οι μαθητές έλεγαν πως η Μεγάλη Αλβανία φθάνει μέχρι και την Πάτρα. Μάλιστα, η εφημερίδα κατηγόρησε και τους πατρινούς, οι οποίοι κατά τον ακροδεξιό συντάκτη απλά συνέχισαν τον φραπέ τους σαν ενόχλητη. Η μουσική λοιπόν και τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι και πρέπει να γίνονται για να ενώνουν τον κόσμο και όχι να τον χωρίζουν.